Το κάλεσμα προήρθε από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων και την Ομοσπονδία Επάγγελμα των Βιοτεχνών, με το στοιχείο να είναι ένα. Αγωνία. Αγωνία για τα μέτρα που λαμβάνονται, για τα όσα έχουν βιώσει και βιώνουν οι επαγγελματίες του νομού. Το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα πρόστιμα, τα χρέη ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν από τους εκπροσώπους των μηχανικών, δικηγόρων, λογιστών, αγροτών, γιατρών και εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι μία συνάντηση με μία ατζέντα η οποία έχει να κάνει με το μεγάλο ζήτημα του φορολογικού και ακόμα μεγαλύτερο του ασφαλιστικού, όπου η ανάλογη κυβέρνηση έχει αποφασίσει και έχει ψηφίσει νόμους οι οποίοι μας οδηγούν στο κλείσιμο και στον αφανισμό. Αυτά τα ζητήματα προσπαθούμε μαζί με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους να συντονιστούμε, να αντιδράσουμε και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο που έχει να κάνει με την ύπαρξη της οικογένειάς μας, του μαγαζιού μας και της ανθρώπινης υπόστασης που έχουμε σαν Έλληνες πολίτες και που βιώνουμε αυτή τη στιγμή τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και ένα κράτος το οποίο δεν δίνει τα αυτονόητα, δεν δίνει ούτε καν ιατρική περίθαλψη στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρόνια τις ασφαλιστικές τους φορές, αλλά τώρα σε αυτή την κρίση αδυνατούν να πληρώσουν. Αποφασίστηκε σε πρώτη φάση να συνταχθεί ένα υπόμνημα, να γίνει συνάντηση με τους βουλευτές, αν και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει, και να υπάρξει μια σαφής κίνηση αλληλοβοήθειας. Απομένει να φανεί εάν ακολουθηθεί και μια πορεία με σαφή στόχο, δηλαδή να υπάρξει έκφραση αυτής της κατάστασης και σε άλλα επίπεδα. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα να δούμε με ποια μορφή πάλι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να ενάντια στην κυβέρνηση με όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Θεωρούμε ότι με τα πολλά μαγαζιά που κλείσανε και κατεβάσαν τα ρολά, κατεβάσαν και τα ρολά στα αυτιά τους και δεν ακούνε πια τίποτε. Το νομοσχέδιο, το φορολογικό, ακόμη και το ασφαλιστικό που πλήττει τελείως την αγορά, φέτος έγινε ακόμη πιο δύσκολο και πιο χειρότερο. Θέλουμε λοιπόν εδώ σήμερα με όλους τους υπόλοιπους φορείς του νομού Τρικάλων να συζητήσουμε και να δούμε ποιες μορφές πάλι θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα, γιατί είδαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πια να περιμένουμε.